Καλώς ήρθατε! Εδώ είναι ο τροχός της τύχης κάθε μέρα σε Ελλάδα και Κύπρο, όποιος γυρίζει! Έτσι, πάμε! Εδώ είμαστε πεζό 108 και σήμερα το οικονομικό! Είναι τόσο ελαφρύ που δεν καίει τίποτα! Χαλαρά, βάζεις τώρα μεζίνη και ξεχνάς να ξαναβάλεις. Ένα πράγμα δεν ξεχνάς, να πας βόλτα με αυτό αν χρειαστεί, τη Τζούλια Νόβα! Τι κέφια είναι αυτά! Μα αφού βγήκε εσύ, τι κέφια θα έχουμε, δεν θα έχουμε! Αχ, μωρέ γλυκούλη μου! Πάμε να παίξουμε! Καλώς τους, καλώς τη ζωή! Καλώς τον Ανδρέα και την Ξένια! Ένα χειροκρότημα για τους παίχτες μας! Τώρα, 50 ευρώ λεξομαχία, πάμε! Με το καλημέρα! Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο υπάρχει στο χάρτη. Οι λέξεις μας είναι 2 και ο χρόνος ξεκινάει αμέσως τώρα! Όποιος το βρει, όποια το βρει, 50 και σειρά προτεραιότητας. Έλα, παιδιά, πλέον είναι πολύ εύκολο. Έλεος, παιδιά, στην Πάτμο είναι. Ναι, ναι, Ανδρέα, πες το. Μοναστήρι Πάτμος. Έλα. Ναι. Το μοναστήρι να είναι καλά. Έλα τώρα. Αγόρι μου, 50 ευρώ και σειρά προτεραιότητας. Φύγαμε αμέσως τώρα. Το γύρο νούμερο 1. Από ό,τι κατάλαβα, με το καλημέρα, μπόνους 200 ευρώ! Η κατηγορία με την οποία θα ξεκινήσουμε να μαζεύουμε χρήμα είναι αυτή που θα μας πει τώρα η Τζούλια Νόβα. Θα είναι για τους μικρούς μας φίλους. For the children, okay? Έτοιμοι? Ο Ανδρέας θα έχει και την ευκαιρία, μόλις δούμε τις λέξεις, που θα τις δούμε αμέσως τώρα, θα έχει και την ευκαιρία, μιας και έλυσε την πρώτη λεξομαχία, να παίξει πρώτος και θα το κάνει τώρα και θα ανοίξει λογαριασμό και θα δεχτεί το απόλυτο χειροκρότημα για καλή τύχη. Μπράβο. Ανδρέα, μεταξύ μας να μείνει αυτό. Και πιο χαλαρά τον τροχό λίγο, δεν έχουμε άλλον εδώ, έτσι. Είσαι δυνατός, το καταλάβαμε αυτό. Δεν χάσαμε και τίποτα. Πάντα τα χάσω όλα. Δεν είχες τίποτα να χάσεις. Αλλά είσαι έτσι γουρλής, έτσι. Ετοιμάζει να έρθει η γάτα στο μέρος μου. Δείχνεις την ποιότητά σου σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, δεν είναι. Θέλει πιο λίγη δύναμη. Εγώ στο είπα. Με τιμώρησε, μου λέμε πόνεσες. Κοίτα τώρα πώς το κάνει η χαμογελαστή ζωή. Πάμε, ζωή μου. Καλή επιτυχία, ζωή. Ευχαριστώ. Η ζωή ξεκινάει με λεφτά. Η ζωή ξεκινάει με ευρώ και η ζωή ξεκινάει με δεύτερη ευκαιρία. Πέρα βρέχει. Δηλαδή, κάνεις, κερδίζεις. Διαλύω το στούντιο εγώ εδώ. Κάνεις, κερδίζεις. Εδώ είμαστε εμείς. Θα σου δώσω δεύτερη ευκαιρία για να παίξεις εάν χάσεις. Που δεν νομίζω. Έλα. Ταφ. Έχει ταφ. Πάρε 45 ευρώ. Κατάλαβες πώς γίνεται. Πώς γίνεται η μπίζνα. Και τώρα σου στέλνω και πάσα με Ξένια, με Ανδρέα, μεταφορική. Σου στέλνω και μία δεύτερη ευκαιρία. Σε καλή μεριά. Μην την ξεχάσεις. Εάν ακούσεις τον ήχο, πρέπει να μου δώσεις την κάρτα και να ξαναπαίξεις. Okay. Εάν θέλεις. 45 ευρώ. Ήταν κάτι ωραίο. Συνεχίζεις το γύρισμα. Έλα ρε ζωή, πιο δυνατά ρε ζωή, διαπογείωσε τον τροχό να φέρεις κανένα φοβερό ποσό. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Σίγμα. Πανακό, τυρόπιτα. Ναι, 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 50 ευρώ. Ανεβαίνουμε μετά 95, ούτε καν 100 ευρώ για να μπορούμε να πάρουμε ένα φωνήεν. Ούτε καν, ξαναγύρι να μην με κοιτάς. Χαμογελαστός τύπος. Καλό. Η ζωή, μπράβο ζωή. Θετική ενέργεια. Να δω, θα χαμογελάς και με χάνεις τη σειρά σου. Όχι. Πρέπει να φυσήξεις, να πάρεις το καλό. Φύσα. Δεν πάει, Όχι. Αν στη σειρά σου. Γιατί, λοιπόν, είναι στη μέση. Είναι στη μέση ή το χάνεις στη σειρά σου όμως. Ζωή μου, δεν πειράζει. 6,95 ευρώ, έκανες καλό ξεκίνημα και περιμένεις να έρθει ξανά η σειρά σου, διότι εντάξει, θα ήταν αδικία, πρώτος γύρος παίξαν όλοι τι. Η Ξένια δηλαδή, να μην παίξει. Παραπολεμένη. Πάμε, δυνατά. Αυτό είναι. Τα κορίτσια μας προσέχουν και λίγο τον νύχι, μην μείνει πάνω το μανικιούρ στον τροχό, είναι λογικό. Και από την πολύ την προσοχή, κυρίες και κύριοι, πάει για τα πλέτς MLS.
Διότι θέλει έτσι με το καλημέρα να κάνει τη ζωή της εύκολη. Κάπα. Το tablet MLS μένει στη θέση του και ο Ανδρέας που σπατάλησε την ευκαιρία του θα παίξει λίγο. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ στεναχωρήθηκα που δεν πήρε tablet. Και από τη στεναχωρία μου, ξέρεις τι θα κάνω? Δηλαδή θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα δώσουμε ένα tablet στο κοινό μας! Ναι! Το κοινό μας παίρνει ένα tablet MLS, παρακαλώ, έτσι, για να έχει να ασχολείται. Και γιατί όχι, ας πούμε, ένα tablet ή ένα κινητό MLS, παρακαλώ. Να μάθεις να χάνεις. Να μάθεις να χάνεις. Το πήρε το κοινό. Έτσι, μπράβο. Είμαι λάτσι. Εσείς να παρακαλάτε να χάνουν, να κερδίζετε εσείς τώρα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, η χρεοκοπία έφυγε. Ξέχασε το, πάει, έγινε αυτό. Τώρα είναι η ώρα. Πάμε. Και αυτή τη φορά, μπράβο ρε Αντρικό. 100 ευρώ παρακαλώ. 100 ευρώ για τον Ανδρέα μας. Θα πω το νι. 2, 3, 3 νι. Oh man. Παιδιά, 100. 200. 300 ευρώ Ανδρέας. Money, 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 money. Τι κάνουμε? Μπορείς και να αγοράσεις, το λέω επειδή έχεις μια έτσι άνεση εσύ τώρα. Θα συνεχίσω. Εγώ το ξέρω ήδη. Όπα, 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 όπα. Δηλαδή... Αν το ξέρεις ήδη, ναι, τώρα κάνεις παιχνίδι μόνος σου, κάνεις πλάκα ήδη, τώρα. Αυτό, ναι, το ξέρω ήδη, από την αρχή το έχω ήδη, γι' αυτό είπε και νη. Άρα φοβάσαι ότι τα 300 που είναι πολύ ωραία, συν τα 200 bonus που είναι 500 αυτή τη στιγμή... Μην τα χάσω. Ναι. Μην τα χάσεις, έχεις μια φοβία. Νομίζω ότι συμφωνούν μαζί σου, τουλάχιστον όσοι μας βλέπουν από το σπίτι και όλοι όσοι είναι εδώ, συμφωνείτε απόλυτα βεβαίως. Λοιπόν, οπότε, η επιλογή σου είναι, το λες όπως είσαι, εισπράττεις 500 και απογειώνεσαι, ναι, έχεις, ναι, φυγεί. Ναι, 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 έφυγε, έφυγε. Αγόρι μου, εδώ είμαστε. Πρέπει με μόνο ένα γράμμα στη δεύτερη λέξη να μας βρεις την κατηγορία η οποία είναι για τους μικρούς μας φίλους. Ποιος είναι ο γρίφος τώρα? Είναι η Παναγιά των Παρισίων. Είναι η Παναγιά των Παρισίων. Όπως λέει ο φίλος μου ο Ανδρέας. Είναι Παναγία των Παρισίων. Είναι η Παναγιά των Παρισίων. Απ' τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, έχεις, μη σου εξασφαλίσει τα 500 ευρώ, γιατί τώρα για να τα πάρεις πρέπει να μου πεις ποιος δάνεισε τη φωνή του στην ελληνική μεταγλώτηση στον Κουασιμόδο. Το ξέρεις, το ξέρεις, το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρεις. Αλήμωνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου δώσω μετά 500 ευρώ, παίρνεις 499,5. Εντάξει. Ο αυτό... Σάκης Ρουβάς ήτανε, παιδιά. Εντάξει. Ο Σάκης Ρουβάς. Στον Κουασιμόδο είδες, ε. Το ρόλο του Κουασιμόδου. Το κάνανε αντίθετα αυτή. Ναι, ναι, δεν θυμάσαι, ναι, που κατέβαινε τον Καπαναγιώ και έλεγε, ναι, ναι, θέληση. Αλλά αυτό ο Κουασιμόδος ήταν πιο 550 ο Ανδρέας προηγείται, κυρίες και κύριοι. Αλλά εγώ θα μου δώσω το δικαίωμα να πάω στις κυρίες μας πρώτα. Να καλησπερίσω την Ξένια και να σας πω, περίμενε εδώ να συστηθούμε. Μετά τις διαφημίσεις μου τα λες όλα. Welcome back. Εδώ είμαστε μαζί με τη φίλη μου Ξένια, τη Ζωή και τον Ανδρέα, οι οποίοι ξεκίνησαν δυναμικά, κυρίως ο φίλος μου Ανδρέας που έβγαλε 550 ευρώ στο πρώτο γύρο. Μάγκας, 500 συν τα 50 από την εξομαχία. Η Ξένια όμως εδώ πέρα, βλέπω ότι είναι φοιτήτρια, αλλά πραγματικά θέλω να γνωριστούμε μόνοι μας τώρα, δεν κοιτάω τα χαρτιά μου. Πες μου, σε παρακαλώ, okay, τι σπουδάζεις? Είμαι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό. Παιδαγωγικό. Τμήμα της Κρήτης. Το οποίο είναι σε ποια πόλη? Στο Ρέθυμνο. Χάλια, Ρέθυμνο, χάλια. Κακό, περνάω. Κακό, καθόλου ομορφιά, ναι, ένα, ναι, χάλια λιμάνι. Αυτό μην πάτε ποτέ στο Ρέθυμνο σήμερα. Πηγαίνετε από αύριο ποτέ θέλετε. Ναι, ναι. Δεν έχεις παιδάκια να σε βλέπουν τώρα. Σε βλέπουν οι καθηγητές, οι συμφοιτητές. Ναι. Οι οποίοι περιμένουν κέρασμα τσικουδιά μόλις γυρίσεις. Καλή επιτυχία. Gentlemen, θα μου επιτρέψεις λίγο τα κορίτσια μου πρώτα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ζωή μας. Ναι! Τι μαλλί! Η οποία ήρθε να μας δώσει λιγάκι ζωή. Κρατά το μαλλί έτσι για να βλέπει ο κόμος αυτό το πρόσωπο. Συγγνώμη κιόλα. Α, δεν μπορώ εγώ το μαλλί. Αυτό το πρόσωπο. Κοιτάξτε αυτό το πρόσωπο. Αυτή η ομορφιά. Λοιπόν, αυτό το αγγελικό πρόσωπο θα μου πει τώρα με τι ασχολείται. Είμαι φοιτήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Στον τομέα της εγκληματολογίας. Θα σε κλείσω μέσα. Ναι, πλάκα. Από μικρή το ήθελα. Θα σε συλλάβω εάν κερδίσεις. Ένα χειροκρότημα για την εγκληματολόγο μας. Σου λέει τώρα εδώ,
πείτε ό,τι θέλετε εσείς, εγκληματολόγοι, παιδαγωγοί κτλ. Εγώ χαλαρός έβριστα, έβγαλα 5.50 ήδη. Δεν μου λες, παίζει και αίσθημα το οποίο παρακολουθεί κτλ. Ναι, κανονικά. Α, γι' αυτό δεν χαμογελάσεις πολύ εσύ. Είμαι μετρημένος, είμαι μετρημένος. Σε μετρημένο. Μετρημένο τι κάνεις στη ζωή σου. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική. Έλα, δηλαδή τραγουδάς. Είμαι τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης. Οπα, έλα λέμε τώρα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για πάρτι σου στο μπάνιο που κάνω κι εγώ, όχι, και να ακούει κανείς ή δισκογραφία. Δισκογραφία, δισκογραφία. Έλα, ρε Αντρέα, σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να νικήσεις και να μας πεις και ένα τραγούδι. Θα πούμε ένα καπέλα, έτσι. Ρεαλιστικά, θα το πούμε. Λοιπόν, αν κερδίσει ο Αντρέα σήμερα εδώ, επόμενο γύρο θα έχει ακαπέλα, θέλετε. Έτσι! Και για να τον οστιμήσω λίγο ακόμα. Και θα χορεύει η Τζούλια, θέλετε! Καταστραφήκαμε. Ξέρω εγώ, δεύτερος γύρος. Η κατηγορία μας για το δεύτερο γύρο είναι... Ο γρίφος μας θα έχει σχέση με lifestyle. Οι λέξεις που ψάχνουμε είναι πολλές. Που σημαίνει τα λεφτά είναι πολλά, που σημαίνει αρχίστε να μαζεύετε, που σημαίνει ζωή. Κάνε την αρχή, πάμε! Έλα, πόσο παιδιά, δεν το πιστεύω. Θα κάνει μπάμε την αρχή. Με παραλίγο. Συμπληγάδες. Εκεί έπεσε αυτό που δεν έπρεπε. 30. Σίγμα. Σίγμα, όπως λέμε CSI. Στα ελληνικά όμως. Λοιπόν, δύο σίγμα σου δίνουν τα πρώτα σου 60 ευρώ, φίλοι μου. Ζωή, πώς τον λένε αυτόν στο Μαϊάμι που βγάζει τα γυαλιά και τα βάζει συνέχεια το γιγαντό. Λαρούσο, Καρούσο, πώς τον λένε αυτόν. Έχει ένα όνομα περίεργο και δεν έχω και γυαλιά μαζί μου. Για γύρισε ξανά να βρει τον δρόμο σου. Να εξιχνιάσουμε το μυστήριο, Ζωή. Ένα επάγγελμα πάρα πολύ σημαντικό, μαύρο και άραχνο, σαν τη χρεοκοπία. Άντε, γεια. Γι' αυτό το έγκλημα ευθύνεσαι μόνο εσύ. Τι να κάνω. Να το ξέρεις. Μην απολογίζεις το κοινό σου, μην απολογίζεις, θα σε επιθεώσουν άμα κερδίσεις. Λοιπόν, Ξένια, εσύ που είσαι μακριά από τα εγκλήματα. Ναι. Έτσι, τα εγκλήματα. Είμαι πιο light. Έτσι. Σε παρακαλώ, γύρισε τον τροχό και ξεκίνα και εσύ να μαζεύεις ευρώ. Για 50 ευρώ όμως μπορείς να μπει στον κόλπο. Πάμε. Μη. Ναι, πολύ ωραία, ένα μη. Μπράβο μας. Μην με κοιτάς, γύρνα αμέσως στον τροχό. Προσπαθεί να πετύχει το μυστήριο, αλλά σταματάει πάλι στο πενιντάρικο, που δεν είναι κακό βεβαίως, Κένια μου, είναι πολύ καλό. Δηλαδή με δύο πενιντάρικα τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τι τσικουδιά κερνάς στο Ρέθυμνο, εκεί κάτω στο Πλακόστρωτο. Ό,τι θες. Κάπα. Κάπα, μπράβο, 50 ευρώ ακόμα. Πάμε στα 100. Τζούλια, έχεις πάει ποτέ στο Ρέθυμνο? Ετοιμάσου. Αλλά θα ήθελα να πω. Έχουμε ανθρώπους να, έχουμε ανθρώπους να μας φιλοξενήσουν. Μόνος μου τα λέω, συμφωνεί. Και ξενάγηση θέλω. Μ' αρέσει να συμφωνούν όλοι με αυτό που λέω εγώ και με βολεύει. Αυτή τη φορά πάμε για... μην σου πω και για ντάκο τώρα. Πάμε, δύναμη. Δύναμη. Λάμδα. Λιοπύρη. 80 ευρώ, μπράβο, 180. Θέλω και χοχλιούς μπουμπουριστούς. Για κανονίσέ με. Για φτιάξε μας. Μαγειρεύεις. Μπράβο και νοικοκυρουλά. Και φοιτήτρια, αυτά είναι ωραία πράγματα. Τούλια, έχουμε φύγει για Ρέθυμνο όπως είμαστε. Ναι, καλά. Φύγε, 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 φύγε. Έφυγε! Ναι! Πήγαινε βασανιστικά ως σαν το χοχλιό πριν γίνει μπουμπουριστός. Πι. Δεν πειράζει. Δεν έχει. Για να σε δούμε, Αντρέα. Ο Αντρέας είναι σε καλό δρόμο. Αυτό είναι βέβαιο. Αν νικήσει, θα μας πει και ένα τραγούδι που θα χορέψει η Τζούλια. Εγώ θα πάρω παλαμάκι. Αυτό μπορώ να το κάνω εύκολα χωρίς να χαλάω το ρυθμό. 150, είσαι ωραίος. Hey! Είσαι ωραίος. Θα πω το ρο. Ναι, 300 ευρώ. Να τα μαζεύει όλα μαζί. Τώρα δεν είναι, δεν κάθεται τώρα τα ψηλά να μαζεύει λίγα-λίγα. Παπ, χτυπάει τις 300 του. Θέλω να μου πεις αν θα αγοράσεις ή όχι. Δεν θα αγοράσω, όχι. Θα γυρίσεις γιατί βλέπεις ότι σε πάει καλά. Μπράβο, πάμε. Σωστή επιλογή στην παρούσα φάση, γιατί ο Αντρέας, προκειμένου να μας πει και ένα τραγούδι, σου λέει αποκλείεται να μου πετάνε λεφτά όπως πετάγανε στα πανηγύρια. Κάτσε να τα πάρω μόνος μου. 65 ευρώ. Άμα δεν σε κλαρίνω, στο κόλλαγα έτσι, παπ. Πες το. Θα πω το νι. Νέος. Μπράβο, ωραίο. Δύο νι. Της Πράτης, φίλε, 130 ευρώ ακόμα. Ζούλια είναι λίγο, αυτός ο Αντρέας είναι λίγο, ξέρεις, κάτω από κάτω σάρικο δεν πέφτει. Δεν το έχει με τίποτα μουρλής, εκεί. Μουρλής. 500, 550, 430 και έχει γυρίσει μόνο 3 φορές, παιδιά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος. Τι κάνουμε τώρα. Θα ξαναγυρίσω. Θα ξαναγυρίσεις. Ναι, ναι.
Σε πάει. Έλα, έλα, Ανδρέα μου, πας καλά. Ό,τι γυρίζει, παιδιά, κερδίζει. Τέλος ο Ανδρέας. Ό,τι γυρίζει, κερδίζει. Καθή φορά σταματάει στα 20 ευρώ, ξεφυλίστηκες. 20 ευρώ για σένα, τίποτα. Πρέπει να πεις 5 γράμματα τώρα. Θα πω το ταφ. Τρένο. Τρία ταφ. Παραλίγο. Παραλίγο, παραλίγο. Πάλι να μαζέψει τα 5 γράμματα που ήθελε. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είσαι κοντά στο 500. Ναι, παρά 10 ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι μόλις το τσιμπήσεις αυτό, εάν λύσεις το γρίφο, πας χιλιάρικο. Θα το πεις και θα τα κερδίσεις. Το ξέρεις ή θα αγοράσεις. Δεν το ξέρω. Ή θα γυρίσεις. Τι κάνεις, πες μου. Θα ξαναγυρίσω. Πάλι! Ναι, ναι. Πάλι! Πάλι! Ναι, βλέπω. Τι τραγούδια έχουμε. Λαϊκά, λαϊκά. Λαϊκά. Θέλω λαϊκό στίχο για αυτό το γύρο και μόνο. Ένα μικρό. Μόνο, μόλις τελειώσουμε. Ορίστε, 15 ευρώ, τι κατάλαβες. Ναι, τι κατάλαβες. Τι κατάλαβες, 15 ευρώ. Το χ. Λοιπόν. Γι' αυτό και σου έλεγε, αγόρασε, δεν τίποτα εσύ. Καβουράκια. Εντάξει. Τσιπί. Μήπως με διευκολύνει για να αγοράσω μετά μια και καλή. Κάπου πήγαινε αλλά δεν πάει. Γιατί θα σε αφήσει νομίζεις η ζωή να αγοράσεις. Πάμε ζωή μου. Η εγκληματολόγος μας. Μπράβο ζωή. CSI, από ποια περιοχή είσαι της Αθήνας. Πετρούπολη. CSI Πετρούπολη. Να το. Καλό. Να το, να το, να το. CSI Stone City. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις ένα μόνο σωστό σύμφωνο και αμέσως μετά θα διαπραγματευτούμε αλλά CSI Miami, Νέα Υόρκη, Las Vegas. Πιπ. Πετρούπολη. Το περίμενες. Όχι. Άλλο ήθελες να πεις. Ναι, μπερδεύτηκα. Αλλά έχω δεύτερη ευκαιρία. Ναι! Παιδιά, έπαιξε έξυπνα. Έπαιξε έξυπνα. Τώρα όμως πρέπει να ξαναγυρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τι έχει κάτω το αριθματικό. Πρέπει να πάμε ξανά από την αρχή γυρίζοντας. Έχασες μια ευκαιρία καλή να σηκώσεις το μυστήριο. Πάμε. Κάτι άλλο φανταζόσουν, κάτι άλλο είπε ζωή. Αλλιώς θα έφερε ζωή. Όχι όπως θα ήθελες. 15 ευρώ. Β. Βρε εγκληματολόγε. Βρε εγκληματολόγε. Τώρα το είπες το σωστό. Δεν είναι δυνατό τώρα. Πώς μπερδεύτηκες έτσι. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εάν λύσεις το μυστήριο, 15 ευρώ θα γίνουν 50. Δηλαδή, δεν κάνεις και πολλά πράγματα. Επειδή υπάρχουν ακόμα γραμματάκια πίσω από το γρίφο, ίσως θα ήθελες να ρισκάρεις λίγο ακόμα στον τροχό να γυρίσεις και να βγάλεις ένα ποσό που να πλησιάσεις τον κύριο Ανδρέα μας εδώ. Διότι ο Ανδρέας είναι 5,50. Εντάξει. Σε έπεισα. Ναι. Είμαι πολύ καλός. Μπράβο μου, πάμε. Έλα. Μου έχετε να την πιάσω από το μαγνάκι. Γιατί σε είδα, ήσουν έτοιμη να το πεις. Είσαι ακόμα πολύ πίσω. Οχ, οχ, οχ. Ναι. Ναι. Θα με ευχαριστήσει μετά γι' αυτό. Όταν κερδίσεις, αν κερδίσεις. Πάμε. Φι. Ναι, 65 ευρώ. Είδες βρε. Είδες βρε. Πήρες αυτό και ξαφνικά τα 50 που θα έπαιρνε στα βάνη γίνανε 80. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Είναι καλύτερα. Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Οπότε θέλω τώρα σε παρακαλώ να μου το λύσεις, να πάρεις τα 80, να χαμογελάσουμε, να λύσεις το έγκλημα αυτό. Πάμε. Ο Ρέμος βάφτισε την κόρη του Ελένη. Ο Ρέμος βάφτισε την κόρη του Ελένη. Εάν είναι αυτή η σωστή απάντηση και η κόρη του δεν έχει ένα άλλο όνομα, ας πούμε, τότε θα πάρεις τα 80 ευρώ, θα φύγεις νικήτρια από αυτό το γύρο και θα χαμογελάσεις αυθόρμητα όπως ξέρεις. Είναι η σωστή απάντηση. Ναι! Το μυστήριο του εγκλήματος λύθηκε. Ο Ρέμος βάφτισε την κόρη του Ελένη και η φίλη μου, η ζωή πήρε 80 ευρώ. Παραμένει πρώτος με 5,50 ο Ανδρέας, 80 η ζωή και η Ξένια τώρα ετοιμάζεται να μπει στο κόλπο γρήγορα. Κεράκι στο μπάζερ γιατί η λεξομαχία που παίζουμε τώρα δίνει 100 ευρώ. Η κατηγορία της είναι απλή. Να ψάξετε να βρείτε κάτι κάπου στο σπίτι. Πόσες λέξεις. Δύο λέξεις, ο χρόνος ξεκινάει από... Βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Πρώτη φορά θα σας δώσω 100 ευρώ αυτό το πράγμα. Ναι, 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 παιδιά, μπορείτε να σταματήσετε να πατάτε το κουμπί.
πάει το κουμπάκι. Δεν έχουμε ρεζέρβα, γιατί δεν θέλει τρόπο, δεν θέλει έτσι κόπο ιδιαίτερο, θέλει απλά ένα γρήγορο πάτημα. Ηλεκτρικό σκουπάκι. Είναι το ηλεκτρικό σκουπάκι που θα σου δώσει άλλα 100 ευρώ. Είναι. 100 ευρώ, 180. Τρίτος γύρος. Στον τρίτο γύρο που θα παίξει η πρώτη φίλη μου η Ξενιά και τώρα θα τους δείξει, εντάξει, ότι χαλαρώσανε, τώρα πήραν τα λεφτά αυτοί. Ναι. Περίμενες εσύ τώρα στο ΙΚΑ, στη γωνία σου. Είχαν και... λίγο focus να δω ναι, τι θα... Ναι, το έκανες τώρα. Και τώρα θα τους κάνεις πλάκα. Διότι η επόμενη κατηγορία είναι... Ο γρίφος μας θα είναι 2-1. Δηλαδή, μια λεξούλα που έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Για να τις δούμε. Ορίστε οι λέξεις μας. Ορίστε. Παράδειγμα τώρα λέμε, το φέρνουμε συχνά, η Μαδαγκασκάρη δεν είναι νησί. Δεν είναι και κινούμενα σχέδια όμως ταινία. Α, μπράβο. Κάτι τέτοιο ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Με την Ξένια να γυρίζει πρώτη τον τροχό και να είναι υπαίχθρια με 0 μέχρι τώρα. Αλλά αυτά θα αλλάξουνε. Θα αλλάξουνε τώρα. Τώρα αλλάζουν όλα. Γιατί ξεκινάει παραλίγο με 200. Παραλίγο. 50 ευρώ. Πάμε. Μάζευε. Σίγμα. Το σίγμα. Το πιστεύει το σίγμα. Σε πιστεύει κι αυτό. Τρεις φορές 150 ευρώ. Έλα. Μπράβο. Πήρε τα πάνω σου. Επιτέλους. Πήρε τα πάνω σου. Τελείωσε. Ρέθυμνο City. Πάμε. Κριτικά έμαθες να μιλάς. Ναι και όχι. Πήγες Νότια Κρήτη. Εκεί θα τα μάθεις καλά να ξέρεις. Έλα, έλα. Ναι! Ναι! Κάπα. Θέλουμε λοιπόν το κάπα όπως λέμε Κρήτη, το νησί, η νησάρα που σπουδάζεις. Και το ΚΑΠΑ είναι και μια επιλογή που, εν πάση περιπτώσει, ελπίζεις πολλά. Μέσα από τα χέρια σου έφυγε αυτό. Αντρέα, με το ωραίο σου χαμόγελο, θέλω σε παρακαλώ με το ύφος αυτό το μουσικό, το τραγουδιστικό, να γυρίσεις. Γιατί αν κερδίσεις ένα γρίφο ακόμα, πρέπει να μου τραγουδήσεις. Πάμε. Έχει βγάλει στίχο. Έτοιμο ήδη. Λαϊκό στίχο για τον γρίφο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθεί το κεφάλι. Προσπαθεί. Δεν μπορείς, ε. Κάτσε να πάρεις κανένα χιλιάρικο να δω αν θα συγκεντρωθείς. 30 ευρώ. Θα πω το ρο. Όπως λέμε, ρέμος, που λέγαμε πριν. Ωραία. 60 ευρώ για πάρτι σου. 60 ευρώ για πάρτι σου. Με το ρο αυτό μπαίνεις ξανά σιγά σιγά στα χρήματα και ξαναγυρίζεις τον τροχό. Δεν πιστεύω να μην σου αρέσει ο ρέμος δουλειά. Τρελαίνω. Τρελαίνεσαι, βέβαια. Εδώ μπορεί να κάνει τη διαφορά, παιδιά, ο Αντρέας, παραλίγο. Δεν πειράζει. Έλα, ρε, όμορφο. Θα πω το νι. Ωραίος, 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 ωραίος. Αυτό είναι καλό. Πάμε. Έλα ρε καλλιτέχνη. Για να σε δούμε. Ζεμπέκικα γράφεις. Ναι, μπορεί. Πω, πω, αυτά είναι. Για 20 ευρώ γράψω μια ζεμπεκιά στην οθόνη. Θα πω το χ. Μπράβο. Μπράβο σου. Τι κάνεις, Αντρέα μου, τώρα. Θα παίξω. Το ξέρεις, δηλαδή. Υποψία. Κάτι σου λείπει. Για βρες το. Πολλά μου λείπουνε. Α, πολλά λείπουνε, εντάξει. Ζωή, υπάρχει ελπίδα να λυθεί το έγκλημα πάλι. Ο Αντρέας, που γράφει και πολύ ωραία ζεϊμπέκικα, επιμένει παραδοσιακά σε μικρά ποσά αυτό το γύρο. 20 ευρώ. Θα πω το φι. Αυτό δεν υπάρχει. Εγώ είπα στη ζωή, η ζωή έχει επικεντρωθεί στον πίνακα, παιδιά. Αυτό το μάτι εκεί, το μπλε, έχει κολλήσει στον πίνακα. Όσο για να το κοιτάς, δεν λύνονται μόνα τους. Πρέπει να μαζέψεις και χρήματα για όλο αυτό. Είναι σωστό. Οπότε σε παρακαλώ, γύρισε τον τροχό για να δούμε αυτό το άγριο κοίταγμα στον πίνακα αν έπιασε τόπο. Αν σε φοβήθηκε ο πίνακας. Γιατί είναι και εγκληματολόγος. Τότε δεν υπάρχει ένα μεγάλο έγκλημα ζωή. Να θυμηθείς να μην πάρεις μαζί σου γιατί φοβάμαι. Τι βλακίες. 10 ευρώ δεν είναι, δεν σ' αρέσει. Ξαναγυρίσουμε. Δεν θα ήθελες, ε. Να πω. Λύσε αυτό το έγκλημα και πάμε για μεγαλύτερο ποσό. Μη. Ναι, 10 ευρώ, μπράβο, μπράβο. Κοίταξε. Μη σε στεναχώρει το γεγονός ότι πήρες ένα δεκαρικάκι, να σκέφτεσαι ότι παίζεις ξανά. Και τώρα μπορείς να φέρεις τα πάντα. Έλα, έλα ζωή, πάμε παιδιά για τη ζωή. Πάμε για τη ζωή, με ρυθμό, με ρυθμό. Έλα, έρχομαι εκεί, θα είναι καλό. Το πιστεύω, το πιστεύω. Πάρα πολύ. Το πιστεύω, εσύ δεν το πίστεψες. Εγώ σε πίστεψα, 15 ευρώ. Γάμα. Ούτε τώρα. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό έχει πολύ αλλαγή από τον ένα παίξει τον άλλον. Εγώ ξέρω ότι η Ξένια έχει βγάλει 150 ευρώ. Αυτό φτάνει για να κεράσει τουλάχιστον μισή πτέρυγα του Πανεπιστημίου. Έτσι, σε τσιμπουράκι κτλ. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Έλα.
Η οποία βεβαίως και μια ξέρει ότι μπορεί να αγοράσει η φωνή, αλλά γιατί να θυσιάσει χρήματα όταν ο κύριος Ανδρέας μας έχει 550 ευρώ. Κοίτα να δεις. Δεν σε πάει, δεν σε πάει με τίποτα. Ανδρέα μου, μήπως τώρα που το βλέπεις τόση ώρα σου μίλησε ο γρίφος. Για μίλα του εσύ. Θα γυρίσω. Μίλα του εσύ. Θα γυρίσω. Μίλα του για 10 ευρώ. Θα πω το Δέλτα. Ναι, 20 ευρουλάκια, έτσι πάρε, πάρε 20 ευρουλάκια. The musician. Μου λείπουν λίγα γραμματάκια ακόμα. Λυπάμαι γι' αυτό. Γύρνα. Ζωή το έχεις βρει. Όχι. Ξένια το έχεις βρει. Αντρέα, έχεις ελπίδες. Θα πάει για το όλα ή τίποτα, παραλίγο, 20 ευρώ. Θα πω το Β. Β, ναι. Ναι. Υπάρχει ένα Β, σε ανεβάζει τα 150, ισοβαρίζεις τη φίλη μου την Ξένια, αλλά πρέπει να λύσεις το γρίφο αναγκαστικά ή να αγοράσεις. Οι επιλογές σου είναι δύο. Θα αγοράσω το Α. 100 ευρώ από το ταμείο σου φεύγουνε, το Α αποκαλύπτεται εάν υπάρχει. Ένα και μοναδικό αυτό που λέει. Για να δούμε τώρα. Τώρα που η Τζούλια θα γυρίσει το Α, μήπως σου μίλησε λίγο ο γρίφος. Γιατί αν δεν σου μίλησε, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να το λύσεις, αλλιώς θα ακούσεις ένα ήχο που δεν είναι καθόλου ωραίος. Πρέπει να το πω. Τώρα. Ανάξεις τον ήχο. Ναι. Αυτό σημαίνει τη ζωή. Θα λύσει άλλο ένα έγκλημα τώρα. Διότι δεν έχει χρήματα για να αγοράσει τίποτα. Ένα δεκάρογο έχεις. Εγώ, καλό παιδί, ένα πεντάρκο για πάρτι σου. Άμα το λύσεις. Λύστο. Σε 5 δεύτερα. 5! Βερμούδες, νησιά. Και εδώ τώρα, είδατε πώς γίνεται η δουλειά. Είχα έρθει εγώ έτοιμος εδώ στην Ξένια για να μου το λύσει. Δεν πρέπει όμως ότι θα ακουστεί κάτι από εκείνη τη μεριά. Mm. Σε βοήθησε αυτό που ακούστηκε. Ναι, όχι πολύ όμως, γιατί έχω κολλήσει κι εγώ κάπου. Αν έχεις κολλήσει, μπορεί να θυσιάσεις 100 ευρώ. Θυσιάζεις? Να τα θυσιάσω. Σου μένουν 50. Ποιο φωνή αγοράζεις? Όμικρον. Και έχεις αρκετά. Είναι μια καλή αγορά. Σου κόστησε 25 ευρώ κάθε όμικρον. Αλλά κοίτα τι έχεις κάνει. Κοίτα τι έχεις κάνει. Αποκλείεται τώρα να μην το λύσεις. Είσαι έτοιμη? Ναι. Ησυχία. Εδώ είναι ένα πενηντάρικο το οποίο μπαίνει στο λογαριασμό και επιτέλους ξεκολλάει από το μηδέν η φίλη μου η Ξένια. 50 ευρώ, πολύ τσίπουρο, πάμε. Βερμούδες. Οι Βερμούδες είναι η λέξη. Έτσι. Νησιά. Είναι και νησιά οι Βερμούδες. Έτσι. Και είδος ρούχου. Είναι και είδος ρούχου, φυσικά. Η σωστή απάντηση επιβεβαιώνεται τώρα και είναι. Αυτή! Η Νταγκάμις Μορέρατο. Μπράβο, τα κατάφερες. Λίγο πανικοβλήθηκες, αλλά τώρα μπήκες στο παιχνίδι. Όλοι έχουν χρήματα, αλλά προηγείται ο Ανδρέας με 5.50, παρακαλώ. Λοιπόν, μου τα κάνατε μαντάρα. Και όταν μου τα κάνατε μαντάρα, εγώ τρελαίνομαι και δίνω ένα τάμπλετ στο κοινό MLS. Έτσι. Μπορεί να μην είναι τάμπλετ, να το κάνω ακόμα καλύτερα. Να είναι ένα κινητό MLS. Διαφημίσεις, να το δώσω και παίζουμε. Καλώς τους! Εδώ έχουν ζωντανέψει τα πράγματα. Με τη ζωή, με την Ξένια και τον Ανδρέα που προηγείται με 5.50. Και επειδή τους είδατε να δυσκολεύονται και λέτε τώρα εσείς, έλα μωρέ, τώρα δεν μπορούσαν να βρουν αυτό το γρίφο. Για ελάτε. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς εδώ, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com. Κάθετος τροχός της τύχης. Έτσι. Έτσι, εύκολα πράγματα. Μέχρι και Facebook έχουμε για σας. Να πατάτε το κουμπί και να έρχεστε. Πάμε για τρίτη λεξομαχία, 150 ευρώ. Και σειρά προτεραιότητας. Την Τζούλια μας πρώτα. Και θα ψάξετε να βρείτε αντίστοιχες λεξούλες. Να οι λεξούλες μας. Ο χρόνος ξεκινάει με το σφύριγμα μου. Αντίστοιχες λέξεις. Όποιος πατήσει πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται ταχύτητα και την ταχύτητα την είχε η ζωή. Βάζω λουλούδια. Βάζω και λουλούδια. Η
Σωστή απάντηση, 150 ευρώ. Α, ήτανε μην πάρει φόρα. Ξύπνησε στο τελευταίο γύρο. 180 εκεί, λίγο πριν 80, αλλά 150 τώρα. 3-30, πλησιάζει απειλητικά. Να το κάνουμε λίγο από ταινία θρίλερ με εγκλήματα μέσα, μια και είσαι εγκληματολόγος, έτσι. Σιγά. 5.50 ο Ανδρέας, έχει και ένα πεντάρικο η Ξένια, όλα παίζονται στον επόμενο γύρο που είναι ο νούμερο 4. Γύρος νούμερο 4 σημαίνει τα λεφτά που ίσως κρίνουν τον νικητή. Ίσως κρίνουν τον νικητή. Η κατηγορία σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα. Για ακούστε τι. Και θα πάμε να βρούμε μια φράση. Ψάχνουμε μια φράση πίσω από αυτές εδώ τις λέξεις. Εγκληματολόγος, πάμε. Διότι αν σκέφτεσαι να κάνεις έγκλημα, Τζούλια, όταν έχεις τη ζωή να λύσεις το μυστήριο, το σκέφτεσαι δύο φορές, να ξέρεις. 30 ευρώ. Σίγμα. Μπράβο, σίγμα. Ωραιότατα, όπως λέμε, serial killer. Έβγαλες ήδη 60 ευρώ. Θέλεις κι άλλα για να φτάσεις στον Ανδρέα, ο οποίος έχει πάρει έτσι με έναν αέρα αρκετών χρημάτων, 220 ευρώ, και εσύ τον πλησιάζεις τώρα. Η φοιτήτρια εγκληματολογίας είναι σε πολύ καλό δρόμο. Φύγε. Δεν σε άκουσε, Εντάξει. Σου έχω πει να το φυσάς. Να πηγαίνει λίγο πιο πέρα. Ωρα, την πάτησες. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Τι να κάνω. Δίνεις την ευκαιρία στην Ξένια να μπει και αυτή στο κόλπο. Ξένια, είσαι έτοιμη. Ναι. Κάνε το τώρα. Η Ξένια είναι στα 50 ευρώ. Έχει μείνει λίγο πίσω συγκριτικά με τη ζωή και φυσικά με τον Ανδρέα που προηγείται. Αλλά ο τροχός της τύχης κάνει τέτοια τσαλιμάκια που δεν ξέρεις πού θα σταματήσει. Για την ώρα σταμάτησε στα 30. Μη. Δεν υπάρχει το μη. Παραδοσιακό γράμμα το δέχεσαι όπως βλέπω με χαμόγελο. Μ' αρέσει αυτό. Ο Ανδρέας έχει σοβαρέψει πολύ, Τζούλια. Λοιπόν, Ανδρέα, για να γυρίσεις τώρα πλέον, έχεις στο νου σου ότι πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Οπότε εσύ κρατάς και μια άμυνα και μια πισινή που λέμε. Είσαι μπροστά, 5.50. Πρέπει να λύσεις γρίφο για να εξασφαλίσεις τα πάντα. Πάμε. Δύο σίγμα έχουν εμφανιστεί μόνο, δύο σίγμα μέχρι τώρα. Αλλά κάθε γράμμα που ακούγεται και υπάρχει, προσφέρει πολύτιμη βοήθεια. Για 20 ευρώ... Θα πω το πι. Ναι, ένα πι. 20 ευρώ και το ξαναλέω, δεν είναι το ποσό. Είναι ότι ο Ανδρέας, ό,τι μαζεύει, το αφαιρεί και από τη ζωή. Το αφαιρεί από την Ξένια. Τους παίρνει τα γράμματα από τον πίνακα και τους μειώνει τις πιθανότητες. Πρέπει να συνεχίσεις σε αυτό το μοτίβο. Άλλα 30 ευρώ για σένα, Τρίκο. Θα πω το κάπα. Ήρθε η ώρα του κάπα. Πόσα τραγούδια ακούστηκε. Ήρθε η ώρα του κάπα. Τελικά δεν ήρθε η ώρα του. Εγκληματολόγος, πάρε το βλέμμα στο φοβερό. Αυτό, όχι, θέλω στην κάμερα να πάρει το βλέμμα στο φοβερό. Πάρε αυτό το φοβερό. Έλα, δω, δω, δω. Αυτό που τρέμουν όλοι, παραδίδονται μόνοι τους. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Πάει πάλι για χρεοκοπία. Έλα, επιτέλους. Ξεκόλλησε, 65. Επιτέλους. Τρένο, ναι. Σε αυτό το ρυθμό σταμάτα τα παλαμάκια. Γύριζε, δε. Εμείς θα βάλουμε παλαμάκια. Θα γυρίζεις. Καλά. Η ζωή έκανε για ακόμα μια φορά καλό ξεκίνημα. Και τώρα θα τα πάει πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Για να δω χεράκια. Ρολόι δεν βλέπω. Όχι. Δεν βλέπω. Αντρικό ή γυναικείο. Τυπικά ρωτάω, ξέρω. Γυναικείο. Έμα τώρα. Λοιπόν, ένα ρολόι γυναικείο φεστίνα. Θα έρθει μέχρι την άκρη του χεριού σου και μπορεί να το βάλεις και στο χρηματοκιβώτιο ή αν λύσεις το γρίφο. Για την ώρα ένα γράμμα θέλουμε, μόνο σύμφωνο. Ρο. Ναι, μπράβο! Ρολόι, φεστίνα, 250 ευρώ! Λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι όλα κρίσιμα. Σε παρακαλώ, πες μου αν ξέρεις το γρίφο πρώτον. Όχι. Άρα πρέπει να γυρίσεις, γιατί για να αγοράσεις δεν έχεις χρήματα. Δεν μπορώ, κοπελιά, να σπάσω το ρολογάκι για αγωνία. Ναι. Ωραία, μπράβο σου. Μπράβο σου. Ξαναγυρίζεις. 3.45. Με ρολογάκι στο χέρι. Του ρίξε μια ματιά με αυτό το μάτι, έτσι λέει αυτό το πω. Θα παραδοθούν μόνα τους τα γράμματα σε λίγο.
Ζωή, αλλά 50 ευρώ. Λάμπδα. Είσαι τεράστια! Ναι! Είσαι τεράστια! 150 ευρώ! Εγκληματολόγε, εάν δεν το βρήκες τώρα, θα ζητήσω να παραδοθούν μόνο τους τα σύμφωνα. Το έχεις βρει. Μπορείς να αγοράσεις. Στο λέω επειδή έχεις δικαίωμα. Α. Θέλεις. Ναι. Θέλεις. Σου παίρνουμε 100 ευρώ και μου λες ότι το φωνήεν που θα σε βοηθήσει είναι ποιο. Έψιλον. Θέλει το έψιλον. Να το! Ένα μόνο! Έρθω από εδώ τώρα. Αλλάξουμε το γούρι. Οχής. Όχι, δεν το έχεις. Έχεις 395 ευρώ. Ναι, μπορείς και να αγοράσεις ή μπορείς να γυρίσεις. Να γυρίσω. Πάμε, γύρνα. Με το ρολόι Φεστίνα να σε περιμένει στη γωνιά. Γυρίζεις και αυτή τη φορά σταματάς, παιδιά, δεν το βλέπω καλά. Τώρα θα δεις τι θα σου κάνει Ξένια. Ξένια, έχεις βρει το γρίφο. Ναι. Ωραία. Επειδή δεν έχεις χρήματα ναι. και το 50 που θα πάρεις εάν το βρεις δεν σε βολεύει, θέλω σου παρακαλώ να φέρεις όπως είσαι ένα 200 και να το κάνεις όλο ανατροπή. Πάμε. Πάμε. Για πάμε δυνατά για την Ξένια. Για πάμε για τη φοιτητριά μας του παιδαγωγικού. Έλα, μη μου πεις. Ναι! Ναι. 200 θέλαμε, αλλά εκεί που πήγαινε, Άξι, καλά είσαι. Δεν πειράζει, ναι. Τι να πειράξει. Φι. Ναι, ωραία, τελειώσανε. Τζούλια, τελειώσανε τα σύμφωνα, σωστά. Έχουν τελειώσει και έτσι είσαι έτοιμη να αποκαλύψεις, γιατί τα 50 θα σου δίνα κι εγώ, 50 πήρε μόνη σου. Να μην υδρώνουμε εμείς και είσαι έτοιμη όταν σταματήσουν άπαντες να λύσεις αυτό το γρίφο. Να πάρεις ακόμα ένα 50. Σιγά-σιγά. Και να πεις τώρα. Άλλος πλήρωσε την ύφη. Άλλος. Πλήρωσε την ύφη. Okay. 50 ευρώ για την Ξένια μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ο απολογισμός λέει 100 ευρώ η Ξένια μας. Ένα τεράστιο χειροκρότημα, γιατί έκανε μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια. Δεν έκατσε το ποσό στο τέλος. Yeah. Αλλά φοιτήτρια, ρέθυμνο, κάτσε εκεί κανένα δεκαετία χρόνια. Πόσο επιτρέπετε, δεν ξέρω. Τέσσερα. Κάτσε σε 5, 6, 7, 8. Όσα επιτρέπετε, γιατί εκεί είναι πανέμορφο νησί. Εκεί η Γαμπρή στην Κρήτη, εδώ ρε το κορίτσι σας στείλαμε να το κρατήσετε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η ζωή μας. Άλλη μια ωραία φοιτήτρια. Μαμά, εδώ αυτό το υπέροχο μαλλί. Έχει να λύσει τόσα εγκλήματα κυρίες και κύριοι που θα γίνει μια μέρα διάσημη, θα τη βλέπετε και θα παραδίνεστε μόνοι σας. Θα λέτε παραδίνομαι, εγώ το έκανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχασες το τσακ και όλα αυτά γιατί. Γιατί είχαμε δίπλα ένα καλλιτέχνη, τον Ανδρέα. Είδε πόσο αφόρμητα όλοι αυτοί για σένα. Αφόρμητα όλοι για σένα το φωνάζανε. Βέβαια, πάντα. Τώρα που κέρδισες τα λεφτά και έχεις βγάλει ήδη 550 ευρώ. Όλοι είναι φίλοι σου. Τώρα ξαφνικά ναι, ναι. Δηλαδή βλέπω το βράδυ να πάω να παίξει σε κανένα μαγαζί μου σουκούλα να τραγουδήσεις και βλέπω όλοι αυτοί ξαφνικά κολλητήλοι για Ανδρέα μου. Ωραία, μεγάλα κολλητέ μου, κέρδισε μας και εμάς. Και εσύ θα μπορεί να το κάνεις γιατί ήδη έχεις 550 ευρώ. Και πραγματικά με αυτά τα 550 μας κερνάς όλους εδώ. Διότι εσύ ρε φίλε δεν τα έχεις ανάγκη. Μπορεί να φύγεις από εδώ με πεζό 108! Αντρίκος! Αντρίκος! Τα έκανε όλα νωρίς. Μες στον πρώτο γύρο πήρε τα 550, πρόλαβες. Και όταν λέω τα πήρες, τα πήρες. Τέλος, δικά σου 550. Κάθε ο κόσμος τραγουδάς, κερνάς 2-3 τραπέζια μπροστά. Είσαι άνετος, ωραίος, τραβάς και 2 ζεμπεκές. Αυτά είναι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εσύ φυσικά, οι φίλοι σου, αλλά και εμείς για σένα. Εάν καταφέρεις από εδώ να φύγεις, όχι απλά με τα 550, αλλά με τα 1550, τα 2550, τα 5550, τα 10550 ή τα 550 μέσα στο πεζό 108. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. 24 φάκελοι, ένα αυτοκίνητο, 23 μεγάλα ποσά και ένας γρίφος σε περιμένει. Πάμε! Ο Ανδρέας ο τραγουδοποιός, ο καλλιτέχνης μας, σταματάει στο φάκελο νούμερο 17. Και μου τον παραδίδει, είναι ο φάκελος που θα μας αναγκάσει να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε εφόσον κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε στο τέλος, να λύσουμε τον τελευταίο γρίφο. Δεν ξέρω ποια είναι η αγαπημένη σου κατηγορία,
Αυτό που ισχύει πάντως είναι αυτό που μας λέει η Τζούλια Νόβα. Η κατηγορία μας θα είναι πράγμα. Ένα πράγμα. Απλά τα πράγματα. Να οι λέξεις. Είναι δύο. Είναι μικρές, που έχει τις ευκολίες του, έχει και τις δυσκολίες του. Πάμε να σε διευκολύνουμε. 5 γράμματα εμείς, 4 εσύ, αφότεροι από ένα φωνήεν σε κοινό. Και σου δίνω το λάμδα, το π, το σίγμα και το τάφ. Αυτά είναι τα σύμφωνα που δίνουμε και παραδοσιακά δίνουμε και το α. Και αμέσως τώρα τα βλέπουμε. Το λάμδα και το σίγμα σου κάναν τη χάρη. Το τάφ και το α. Μόνο το π δεν υπήρχε. Ήρθε η ώρα με τα τρία δικά σου σύμφωνα και το ένα φωνήεν να βοηθήσεις τον εαυτό σου να σιγουρέψεις αυτό που ίσως υποψιάζεσαι. Πάμε. Θα πω το μη. Όπως λέμε, Μιχάλης. Θα πω το... κάπα. Θα πεις το κάπα. Είναι το δεύτερο σύμφωνο το οποίο επιλέγεις και κλείνουμε τα τρία σύμφωνα τα οποία σε βοηθούν με ποιο. Και θα πω και το όμικρον. Σύμφωνα. Ακόμα ένα σύμφωνο έχεις. Ακόμα ένα σύμφωνο έχω. Θα πω το ρο. Το ρο. Το τρίτο σύμφωνο είναι το ρο, όπως λέμε, ρόμβος. Εδώ ολοκληρώνονται τα σύμφωνα και μένει ένα φωνήεν. Επισήμως λοιπόν το φωνήεν που μου δίνεις είναι το... Το όμικρον. Είναι το όμικρον, όπως λέμε, Ορέστης. Και παρακαλώ να αποκαλύψουμε όσα γράμματα υπάρχουν από αυτά που ζήτησε ο Ανδρέας. Κάπα. Πάρα πολύ καλές επιλογές. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να βρεις το πράγμα από τώρα. Καρότσι. Ναι. Λα... Λε... Λε... Και... Λα... Καρότσι. Λα... Λε... Λο... Μη μου το κάνεις αυτό! Κόλλησα. Μη μου το κάνεις αυτό! Μη μας το κάνεις αυτό! Θέλω να μου το πεις τώρα που το βλέπεις έτσι. Έχω κολλήσει. Ούτε τώρα. Έχει κολλήσει ο κεφάλι μου. Ένα καρότσι, τι καρότσι μπορεί να είναι? Λαϊκής. Ένα θερμό χειροκρότημα. Αγχώθηκε πολύ στο τέλος. Δεν είναι δυνατόν ένα καλλιτέχνη. Ελά, Τρίκο. Δεν θέλω να σε μαλώσω κιόλας γιατί ήδη νιώθεις παράξενα. Δεν το πιστεύω. Έχεις βρει το καρότσι και δεν μπορείς να αντιληφθείς τη δεύτερη λέξη. Είναι... Ναι, κόλλησε το κεφάλι μου. Οπότε το πιστεύω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ένα αγχολητικό χειροκρότημα για τον φίλο μου τον Ανδρέα. Δεν θα το ταλαιπωρήσω άλλο. Θα ανοίξω αμέσως αυτόν εδώ το φάκελο. Να δω τι θα κέρδιζες μαζί με τα 5.50, άλλα 3.000. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Φεύγει με 5.50, όχι με το αυτοκίνητο, όχι με 3.5 περίπου χιλιάρικα το αυτοκίνητο που θα μας φέρει τώρα η Τζούλια. Υπήρχε επίσης εκεί πέρα, αλλά να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, εμένα και το αυτοκίνητο, θα έχεις καταρακωθεί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ατύχησε, θα ξεσπάσεις τη μουσική του άνθρωπος. Ήρθε εδώ, έβγαλε 550. Εντάξει, θα θυμάται αυτό το τελευταίο για πάντα. Λαϊκή δεν ξαναπηγαίνει, αλλά τουλάχιστον θα έχει να κεράσει τους φίλους του. Καλό σας βράδυ!